Με σαφή προσανατολισμό στη βελτίωση τη καθημερινότητα των πολιτών, ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνο Ζέρβα παρουσίασε τι προτεραιότητε του για τη νέα δημοτική περίοδο. Ο ίδιο ξεκαθάρισε ότι η διοίκηση του δεν πρόκειται να διχάσει την πόλη και ζήτησε από τα μέλη του σώματο τεκμηριωμένη συμπολίτευση και επικοδομητική αντιπολίτευση. Δεν ήρθαμε για να διχάσουμε την πόλη σε προοδευτικού και συντηρητικού, σε ανοιχτόμυαλου και φοβικού σε πατριώτες και προδότες. Αυτές οι πρακτικές του παρελθόντος άφησαν πληγές στο σώμα της πόλης. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να υπερβούμε τους διχασμούς. Για μας η εθνική συνείδηση δεν εμποδίζει μια ανοιχτή πόλη. Οι ορτασμοί ιστορικών γεγονότων δεν είναι συντήρηση αλλά πλούτο. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και υπεράσπιση δικαιωμάτων δεν είναι παραξενιά. Ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη επεσήμανε ότι δεν είναι θειασότη τη λογική παραλάβαμε καμένη γη. Σημείωσε ωστόσο ότι υπάρχουν πολλέ εκκρεμότητε που πρέπει να τακτοποιηθούν. Αναλύοντα το όραμά του για τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντο, ο Κωνσταντίνο Ζέρβα περιέγραψε μια πόλη καθαρή, ασφαλή, λειτουργική και αισθητικά όμορφη. Πρώτον και κύριο καθαριότητα. Πρώτο μέλημα, μια καθαρή πόλη. Για να το πετύχουμε, βελτιώνουμε τη διαχείριση, το management, προσωπικού πόρων και μέσων και απαντάμε άμεσα σε επίγουσες ανάγκες. Δεύτερον, παιδεία. Κινητοποιούμαστε, διεκδικούμε, καταγράφουμε και επιλύουμε το οξύ πρόβλημα της σχολικής στέγης. Υποδομές. Ολοκλήρωση μεγάλων υποδομών. Όχι νέες καθυστερήσεις, όχι χαμένες ευκαιρίες. Διεκδίκηση για λογαριασμό της Θεσσαλονίκης του μεριδίου που της αναλογεί από τον εθνικό σχεδιασμό. Και μετρό και νέος βιώσιμος οάστ και ανάπλαση της ΔΕΘ και ανάπλαση του γηπέδου του ΠΑΟΚ και ανάπλαση επιτέλους της πλατείας δικητηρίου, ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι μείζον. Δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, έχει να κάνει όμως εμπολής με την αστυνόμευση. Στόχος μας είναι η καθημερινή συνεργασία με την Ελλάς, αλλά και ο επαρκής φωτισμός παντού. Για ασύμετρη κατάσταση στα οικονομικά του Δήμου Θεσσαλονίκη έκανε λόγο από την πλευρά του ο αρμόδιο αντιδήμαρχο Μιχάλη Κούπκα, παρότι όπω είπε, αυτή την περίοδο στα ταμεία του Δήμου υπάρχουν περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ. Τα τακτικά γενικά τα οποία συμπεριλαμβάνουν τη μισθοδοσία, την πληρωμή των προμηθευτών, τα ποσά τα οποία αφορούν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και σχεδόν τα περισσότερα, τις περισσότερες δράσεις του Δήμου μας ανέρχονται μόλις στις 618.830 ευρώ. Αυτό το ποσό, συνάδελφοι, σήμερα που έπρεπε να πληρωθεί η μισθοδοσία έχει κοκκινήσει. Τα τακτικά ειδικευμένα όμως είναι, ανέρχονται στα 37 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως ουσιαστικά πόροι που έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι πόροι συγκεκριμένοι στους οποίους όμως δεν μπορεί κανείς, δεν μπορεί κανείς να τους ακουμπήσει. Σχολική στέγη, απαλωτριώσεις και κημητήρια είναι τα αγκάθια που καλείται να αντιμετωπίσει η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων. Έχουμε, μια ορολογιακή, έχουμε δύο ορολογιακέ βόμβε και αυτό πρέπει να το ξέρετε. Η μία είναι η σχολική στέγη, αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Κωνσταντινίδη, υποχρεωτική δίχρονη σχολική εκπαίδευση στα νήπια, η οποία έρχεται και πραγματικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για να έχουμε 70 σχολικές αίθουσε για να καλύψουμε όλη αυτή την ανάγκη. Η δεύτερη μεγάλη ορολογιακή βόβα που έχουμε στα χέρια μα, τα λέγαμε εμεί κατά την προηγούμενη διοίκηση, γιατί βλέπουμε το καμπανάκι να έρχεται, το τρένο να έρχεται, είναι οι απαλωτριώσει και οι άρσει και επαναπιβολέ. Θα έχουμε ένα τεράστιο ποσό που θα πρέπει να διαχειριστούμε. Σημαντικέ ελλείψει σε προσωπικό και οχήματα στον τομέα τη καθαριότητα περιέγραψε από την πλευρά του ο εντεταλμένο σύμβουλο Νίκο Ζεϊμπέκη. Παρέλαβα ένα, μια μεγάλο, ένα, Όχι χάο, δεν θα το πω χάο. Ήταν παρατημένοι και παλεύαν κάποιοι άνθρωποι να κρατήσουν την υπηρεσία όρθια. Είναι 1190 σήμερα οι υπάλληλοι στην καθαριότητα. Απλώς σας αναφέρω να γνωρίζετε ότι είναι οι λιγότεροι από κάθε άλλη φορά ενεργά οχήματα είναι 403, ενεργά οχήματα με βλάβη 147, διαθέσιμα οχήματα 256. Και δεν έχουμε σήμερα σάρωθρο. Έχω παραλάβει ένα καμένο και τρία κρεμασμένα στο συνεργείο. Στο στόχο για την υιοθέτηση ενό ασφαλού, αποκεντρωμένου και γρήγορου μοντέλου οργάνωση των Δημοτικών Υπηρεσιών, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχο Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Γιώργο Αβαρλής. Θα αξιοποιήσουμε με βέλτιστο τρόπο του τρει σημαντικότερου πόρου του Δήμου που είναι προσωπικό. Θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους υπαλλήλου καταρχάς. Από αυτούς θα αξιοποιήσουμε, εννοείται, τους καλύτερους. Θα εξυγχρονίσουμε όλα τα ηλεκτρονικά στήματα του Δήμου. Πολλά θα θα ακούσετε. Στο τέλος θα μας πείτε βέβαια, στο τέλος της τραετίας, τι θα έχουμε κάνει από αυτά. Εμείς πάντως θα το παλέψουμε, να ξέρετε χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες. Τις προτεραιότητές τους στους τομείς που έχουν αναλάβει παρουσίασαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Χάρισα, Ιδωνόπουλος, Στεφανία Τανιμανίδου, Δήμητρα Ακριτίδου, Σοκράτης Δημητριάδης και Πέτρος Λεκάκης.